Επιτρέψτε μου πριν μπω στο κυρίως θέμα της σημερινής ομιλίας για την οποία συγκεντρωθήκαμε εδώ, να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με τις εξελίξεις με αφορμή το περίφημο συνέδριο της ΓΕΣΕ. Απέναντι από τη συνδικαλιστική μαφία της ηγεσία της ΓΕΣΕ, που θέλει να διοργανώσει ένα συνέδριο παροδία με νόθους αντιπροσώπους και ιδιοκτήτες ανωνύμων εταιριών, αυτή τη φορά στη Ρόδο, βρέθηκαν ξανά οι δυνάμεις του ταξικού εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από όλα τα σωματεία και τις ομοσπονδίες που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ. Απαιτούν να πραγματοποιηθεί πραγματικό εργατικό συνέδριο. Αυτό δεν μπορεί να το χωνέψει ούτε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το Πασόχ Κινάλ που μιλά για δίθεν τραμπούκους του ΠΑΜΕ, ούτε η Νέα Δημοκρατία που τα στελέχη της στη ΓΕΣΕ επιτίθενται με χιδαίο τρόπο στο ΚΚΕ. Είναι λογικό βέβαια όλοι αυτοί να υπερασπίζονται την ηγεσία της ΓΕΣΕ, γιατί τόσα χρόνια ήταν το δεξί του χέρι στην υλοποίηση όλης της αντεργατικής πολιτικής. Οι εργαζόμενοι όμως χρειάζεται να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους, να έχουν οργανώσεις ανεξάρτητες από την παρέμβαση της εργοδοσίας και του κράτους, να ψηφίσουν τις απειλές και τους εκβιασμούς αυτής της συνδικαλιστικής μαφίας της ΓΕΣΕΕ, της ηγετικής ομάδας της ΓΕΣΕΕ. Και αυτό κάνουν σήμερα. Βρισκόμαστε λοιπόν όλοι στο πλευρό τους, έστω και αν σήμερα βρισκόμαστε εδώ στην ομική. Όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας μας είναι στο πλευρό τους.